Λοιπόν, συνάδελφοι, δεν έχουμε πει καλημέρα με όλους. Καλημέρα σε όλους. Εχθές έγινε μια ενημέρωση στην πύλη από το σωματείο για τις απολύσεις που προέβησαν στα παιδιά της τεχνοστήχνης. Υπάρχει μια συνάντηση στις 12 η ώρα το μεσημέρι του σωματείου μας, μάλλον των σωματείων, με την εκαθάριση και για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά ζήτημα δικό μας πρώτο θα είναι να βάλουμε το θέμα των απολύσεων. Αν δεν πάρουμε σαφείς απαντήσεις, θα είμαι με τον συνάδελφο τον Γιώργο εδώ. Αύριο το μεσημέρι στην πύλη θα κάνουμε γενική συνέλευση. Θα πάρουμε αποφάσεις για κινητοποίηση. Δεν το αφήνουμε το θέμα. Απλά εγώ ενημερωτικά σας λέω ότι για να το συνεχίσουμε όλη μέρα εδώ πέρα δεν το βλέπω και λογικό. Αν σήμερα που θα πάμε δεν πάρουμε κάποιες εξηγήσεις που να μας πούνε ότι τα παιδιά θα ξαναπιάσουν δουλειά, αύριο θα κλιμακώσουμε τη στάση μας με κινητοποίηση. Και θα είναι απόφαση γενική συνέλευση στην πύλη. Γιατί δεν μας δίνουν τη δυνατότητα ακόμα να μαζευτούμε στο σινεμά. Εχθές πραγματικά ήμασταν πάρα πολλά άτομα. Εσείς ο ένας με τον άλλον να πείτε και στους άλλους αύριο το μεσημέρι, θα γνωρίζετε ακριβώς το τι θα κάνουμε. Πάντως για να τα αφήσουμε, δεν θα το αφήσουμε. Ό,τι είπαμε εχθές ισχύει και αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ο ένας θα είναι για όλους και όλοι θα είναι για ένα. Δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό είναι μια πρόβα τζενεράλη που κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή οι εκαθαριστές μαζί με τους κυβερνώντες, να δούμε πώς θα αντέξουν. Ήδη υπάρχει όμως αυτό που είχαμε πει, όταν πήραμε την απόφαση για τις κινητοποιήσεις, τότε που βάλαμε κάλπη στην πύλη και κάποιοι χλέβαζαν και κορόιδευαν ότι βάλαμε πρόσχημα τις απολύσεις των εργολαβιών. Να το φαίνεται. Δεν θα είναι μόνο των εργολαβιών. Στο άμεσο διάστημα θα αντιμετωπίσουμε κι άλλα. Οι εργασιακές σχέσεις πλέον διαλυθήκανε. Αυτό να καταλάβουμε. Ας γίνουμε λίγο κοινωνικοί το πρόβλημα του, για να μην σταθούμε στο χιλιάρικο που θα πάρουμε όλη αυτή την ασφάλεια για να πάμε διακοπές ένα μήνα. Δεν σώθηκε δική ζωή μας με ένα χιλιάρικο δύο που θα πάρουμε από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν καθίσουμε και διαβάσουμε τον νόμο που έχει ψηφιστεί και προβληματιστούμε, θα δούμε τι έρχεται. Είμαστε όλοι ενεργοί απολιόμενοι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Άντε λέω εγώ ψέματα, λένε όλοι οι υπόλοιποι ψέματα, τι 9 ψεύτες είμαστε. Αυτό να το περάσουμε το μήνυμα σε όλους, να καταλάβουν πραγματικά και να προβληματιστούμε. Ο αγώνας έτσι γίνεται. Θα το συνεχίσουμε. Δεν αφήνουμε κάτω, γιατί τώρα είναι 3 οι απολύσεις, μεθαύριο μπορεί να είναι 13, μπορεί να είναι 53 και δεν ξέρουμε πού θα πάει. Αν το ξεφουσκώσουμε τώρα, συνάδελφοι, θα ξεφουσκώσει. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας ότι αύριο, αν δεν πάρουν τις απολύσεις, μάλλον σήμερα δεν τις πάρουν, εμείς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Ό,τι είπα χθες ισχύει και για σήμερα. Εγώ δεν αλλάζω και δεν παίρνω τίποτα πίσω. Γιατί δεν έχω δεδομένα. Δεν έχω κάτι που να μου δίνουν τη συνέχεια της λειτουργίας και της εταιρείας, αλλά και το μέλλον το δικό μας. Όσο δεν υπάρχει αυτό, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν μορφές αγώνα καθημερινά και θα τις αποφασίζουμε μαζί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω να το σταματήσουμε εδώ, να περιμένετε αύριο, θα ξανακάνουμε ενημέρωση στην πύλη, να το πείτε σε όλους τους συναδέλφους μέσα και σύμφωνα με τις εξελίξεις θα πράξουμε όλοι μαζί. Να είστε καλά. Πρακτικά, Δημήτρη, τώρα να το σταματήσουμε εδώ, αυτό είναι κοινή απόφαση όλων μας. Ναι, ναι, έχω μιλήσει με το και με τα άλλα τα παιδιά και να βρεθούμε αύριο στην πύλη μετά τη συνάντηση τη σημερινή τη δική μας για να αποφασίσουμε. Αυτή είναι. Μέσα θα πάρει. Για θα σας κόψουν τις ώρες. Είναι σίγουρο ότι θα σας κόψουν τις ώρες. Απλά ήταν μια κατάληψη για να δείξουμε πραγματικά την αναντίθεση που έχουμε στο θέμα των απολύσεων. Και το συνεχίζουμε αύριο. Αυτό. Θέλει κάποιος συνάδελφος να ρωτήσει κάτι. Να είστε καλά.